Τη φρίκη που έζησε το εξάχρονο κορίτσι από το πέραμα στα χέρια του 43χρονου Ιρακινού περιγράφει η μητέρα του, η οποία καταγγέλει πως είδε με τα μάτια της τον Αλοδαπό να θοπεύει την ανήλικη στα γεννητικά της όργανα. Σημειώνεται πως ο 43χρονος Ιρακινός είναι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, με το προσωνύμιο Άγγελος, γιατί κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε βάρος του εξάχρονου κοριτσιού. Σύμφωνα με αστυνομικέ πηγέ, ο 43χρονο διατηρούσε φιλική σχέση με την 27χρονη μητέρα του παιδιού. Έτσι βρήκε τρόπο να απομονώσει την εξάχρονη στην αποθήκη του πλυντηρίου αυτοκινήτων που εργαζόταν και να προχωρήσει σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα, χρονομέτρησα δύο λεπτά μπήκα στην αποθήκη και είδα ότι την ακουμπούσε στα γεννητικά της όργανα. Εξωτερικά, πάνω από τα ρούχα. Το είδα με τα μάτια μου, αλλά δεν είπα κάτι γιατί φοβήθηκα. Είχε ένα όπλο στο σιρτάρι. Το είδα και φοβήθηκα. Το μόνο που του είπα ήταν «Άγγελε, παίρνω το παιδί και φεύγω». Το παιδί είχε κλειστά τα μάτια και δεν μίλαγε. Έτσι κάνει όταν είναι τρομοκρατημένο. Ενώ πρόσθεσε πως το παιδί μετά μου είπε ότι την ακούμπησε και εσωτερικά, στα γεννητικά της όργανα που είπε πως δεν θέλει να τον ξαναδεί. Από τότε πετάγεται στον ύπνο της.